Περισσότερες από 2.700 θέσεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στα νοσοκομεία όλης της χώρας πρόκειται να προσθεθούν στις 4.000 προσλήψεις που έχουν γίνει από τον Οκτώβριο του 2015, όπως ανακοίνωσε από την Κατερίνη ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Είναι άλλες 2.700 θέσεις που είναι στον δρόμο. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και κάθε μέρα διορίζονται από αυτούς. Όπως υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης, σημαντικά βήματα έχουν γίνει και στον τομέα των οικονομικών των νοσοκομείων, τα οποία το 2016 εμφάνισαν πλεώνασμα 35 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας ξεπληρώσει τις υποχρεώσεις που κληρονόμησαν, ενώ το 2015 είχαν κλείσει με χρέος 935 εκατομμύρια ευρώ. Εν τα 1/12 του 2015, τα νοσοκομεία της χώρας έκλεισαν με 935 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Φέτος, τα νοσοκομεία της χώρας, 31/12 του 2016, έκλεισαν με 35 εκατομμύρια ευρώ πλεώνασμα. Στα στοιχεία αυτά αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός με αφορμή την επίσκεψή του στην Κατερίνη, όπου εγγενίασε τη μονάδα τεντικής θεραπείας του νοσοκομείου της πόλης. Μπορεί να αντιμετωπίσει τον πολυτραυματία σε μικρότερους χρόνους, μπορεί να αντιμετωπίσει ένα συμπτικό άρρωστο, μπορεί να αντιμετωπίσει το βαρέως πάσχοντα χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται και να ψάχνει. Η λειτουργία της νέας μονάδας εντατικής θεραπείας θα ανεβάσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών του νοσοκομείου μας και θα προσδώσει στον κάθε πολίτη της Πιερίας, αλλά και των ευρύτερων ίσως περιοχών, μια αίσθηση ασφάλειας. Η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Κατερίνης ήταν πλήρως εξοπλισμένη από το 2012, ωστόσο δεν μπορούσε να λειτουργήσει καθώς δεν υπήρχε το απαραίτητο προσωπικό. Η μονάδα είναι δυναμικότητας 12 κρεβατιών, από τα οποία σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν 5 μαζί με θάλαμο απομόνωσης για πιο βαριά περιστατικά. Ο Παύλος Πολάκης δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα λειτουργήσουν 100 ακόμα κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της χώρας, οι οποίες παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού.